Γιώργος Καραμέρος, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική και Πέτρος Αλέπης, υποψήφιος του ΚΚΕ στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Καλώς ήρθατε και οι δύο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κύριε Καραμέρο, για ποιο λόγο δεν βάζετε τους βουλευτές σας, τους υποψήφιους από τη μουσουλμανική μειονότητα, να υπογράψουν μια δήλωση ότι σέβονται τη συνθήκη της Λοζάνης? Πρώτα απ' όλα, οι βουλευτές ορκίστηκαν στο Σύνταγμα των Ελλήνων. Αυτό ακριβώς που ζητάει ο κύριος Μητσοτάκης, τον ακούσαμε τώρα από τα Γιάννενα, το ζητούσε το Μάρτιο του 2018 και ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο Μιχαλολιάκος και ο Κασιδιάρης, με αφορμή την παρουσία ενός Έλληνα μουσουλμάνου βουλευτή στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, του ΣΥΡΙΖΑ, συγκεκριμένα του Μουσταφά Μουσταφά, που ζήτησε να βγει ο Κασιδιάρης έξω από την Επιτροπή, ο Μουσταφά, και τη συνάντηση των βουλευτών, των μουσουλμάνων βουλευτών σε μια επίσκεψη του Ερντογάν. Τότε ομόθυμα και ομόφωνα η Βουλή και η Νέα Δημοκρατία μαζί απέρριψε αυτές τις αιτιάς της, πρωτοφανείς και αντεθνικές, που έθεσε τότε η Χρυσή Αυγή, και μάλιστα έβαλε και πρόστιμο στους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, μείωση μισθού. Αυτό είναι ίσονο σημασίας. Και έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, έχοντας ενσωματώσει πλήρως την ακροδεξιά ρητορική, 5 χρόνια μετά, και ζητάει ακριβώς το ίδιο. Βέβαια, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν κατάλαβε κανείς, δηλαδή αν δεν βλέπει κόντρα και 2-3 ακόμα μέσα ενημέρωσης, νομίζω ότι κανένας Έλληνας, καμία Ελληνίδα δεν θα έχει καταλάβει σήμερα γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Μουσταφά Κατρατζή. Παρουσιάζεται με αλφαγιώτα ένα μήνυμά του στο Facebook που μιλάει ότι θα διευκολύνουν την κατάσταση, θα βγουν από τα ψηφοδέλτια για την ελληνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στη Θράκη, αλλά οι λίγοι θα μάθουν τον πραγματικό λόγο. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι ο κύριος Μουσταφά Κατρατζή, μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε σε εφημερίδα, υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε, αυτοπροσδιορίστηκε ως Τούρκος της Δυτικής Θράκης. Δηλαδή, εδώ υπάρχει το εξής φοβερό και παράλογο. Ο κύριος Κέρτσος εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ και 1.200.000 Έλληνες που τον ψήφισαν ως εθνική εξαίρεση εδώ και 10 ημέρες, ενώ ήξερε ότι αυτό το χαρτί της ΕΕΠ που διαβίβασε στον κύριο Τσίπρα αναφέρει μέσα τον δικό του υποψήφιο βουλευτή ως ενεργούμενο του τουρκικού προξενείου. Δηλαδή, εδώ είναι θράσος. Έχουν τέτοια ασφάλεια ότι οτιδήποτε και αν κάνουν, οτιδήποτε και αν πούν, έχουν τον προπαγανδιστικό μηχανισμό να το καλύψουν, να το μασκάρουν, να το με κάποιο τρόπο σοφαρίσουν, να το συμψηφίσουν. Προφανώς. Για να αποδώσουμε και τα credit που λέμε στους συναδέλφους, το έχει αποκαλύψει τις δηλώσεις του αυτές η Δημοκρατία. Και επιβεβαίωσε ο κύριος Τσίπρας χτες διακαναλική συνέντευξη, απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου, συναδέλφου του κύριου Μπολάκη. Ότι αναφέρονταν ο Κατρατζή μέσα στο έγγραφο Τσίπ. Να πούμε κάτι που είναι καθαρά πολιτικό, κύριε Κλαδιανέ. Υπάρχει ένα θέμα. Ωστόσο, ναι. Τους θεωρούμε αυτούς τους ανθρώπους ενεργούμενα της Τουρκίας, της Άγκυρας? Είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια παραδοχή? Δηλαδή, εγώ τι να πιστέψω αυτό που λέγε τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης για την Ντόρα Μπακογιάννη, ότι κάνει τις δημόσιες σχέσεις της Τουρκίας όταν κατέβηκε με τη Δημοκρατική Σύμμαχη, ή όταν ήταν υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Καραμαλή και βράβευε τον Ερντογάν, ή όταν κατέβηκε με τη Δημοκρατική Συμμαχία το 2012 και πήρε εκεί 18% ενώ είχε 2,55% σε όλη την Ελλάδα και 71% στον Ίασμο? Όχι. Προφανώς πρέπει να δοθεί μάχη πολιτική, να βελτιωθούν οι συνθήκες της ζωής των ανθρώπων, της κοινότητας, της μουσουλμανικής κοινότητας, να υπάρξουν οι απαραίτητες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, και είναι μια άλλη παράλληλη διαδικασία του πολιτικού συστήματος και συγκεκριμένα της κυβέρνησης. Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ευθύνες, αν έχει τη δυνατότητα τέτοιας δράσης του τουρκικού προξενείου, να γίνει μια παράλληλη προσπάθεια να μειωθεί η επιρροή του τουρκικού προξενείου. Να μην βαράμε το. Μα δεν ήταν θέμα αυτό, κύριε Κλαδιανέ. Μην βαράμε το Σαμάρι για να ακούσει το Γάιδαρο. Ένα τόσο λεπτό θέμα. Το Γάιδαρο που είναι η Τουρκία, δηλαδή. Εγώ έχω την αίσθηση. Κάποιο επικοινωνιολόγο από αυτού που έχουν αγιοποιήσει λόγω και τη επιτυχία που είχαν σε εκλογέ του Μαΐου, του έθεσε αυτό το ζήτημα. Ο κύριο Στυλιανίδη ήταν μέσα στο τρίμερο εθνικό πένθο. Δεν είπε ροζ κουτσουλιά το αποτέλεσμα στη Ροδόπη? Ναι, και σου λέει θα παίξουμε με ένα σμπάρο τρία τριγώνια. Να δείξουμε ότι εμείς είμαστε πατριώτες και άλλοι δεν είναι. Μπάσει και πάρουμε κανένα ψηφαλάκι από την νίκη και την ελληνική λύση. Να πούμε εθνική εξαίρεση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και γνωρίζοντας, γιατί δεν μπορώ να μην το είχε δει το έγγραφο που έστειλε στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Μητσοτάκης. Εδώ άκουγε άλλα κι άλλα. Δεν θα είχε δει το έγγραφο. Ότι μέσα αναφέρεται και αυτό για τον δικό του βουλευτή. Να πω όμως κάτι το οποίο είναι καθαρά πολιτικό και θεωρώ σημαντικό. Προσέξτε, αυτές τις τρεις εβδομάδες είχαμε στην προεκλογική περίοδο τρεις διαγραφές. Τη διαγραφή πνευματικού, όπου αναμετρήθηκε η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της υγείας
και με τις δηλώσεις του πνευματικού αποκαλύφθηκε κρυφή ατζέντα. Τη διαγραφή Κατρατζή και τη διαγραφή Κρικέτου. Τη διαγραφή Κρικέτου με αφορμή το ναυάγιο το πολύκρινο νεκρό στην Πύλο, που ο κύριος Κρικέτος εκστόμησε αυτό που μπορεί να σκέφτονται πολλοί από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και τη διαγραφή Κατρατζή. Δηλαδή, όποτε αναμετρήθηκε πολιτικά η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, ιτήθηκε και οδηγήθηκε σε διαγραφή στελέχου της. Και αυτό είναι ένα μήνυμα στους πολίτες, ότι ισχυρή εντολή ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ουσιαστική πολιτική ισορροπία του συστήματος και πραγματική αντιπολίτευση. Δεν θα κάνω κριτική στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει ατζέντα αντιπολιτευτική, ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζει τα θέματα και καταφέρει πλήγματα στην κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Να πάμε και στον κύριο Αλέπη να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο, αν και θα συνεχίσουμε με εσάς, κύριε Αλέπη, και αμέσως μετά το διάλειμμα. Καταρχάς για το θέμα της Θράκης. Εσείς συμφωνείτε με αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πρέπει οι υποψήφοι που έχουν δώσει δείγματα, εντός εισαγωγικών δεν υιοθετούμε προφανώς κάτι τέτοιο, από την μουσουλμανική μειονότητα να υπογράφουν κάποια δήλωση που, για την αναγνώριση συνθήκη Λοζάνης, οτιδήποτε τέτοιο? Καλά, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Τι φαινόμενα είναι αυτά? Εμείς καταγγέλνουμε τα παιχνίδια που παίζονται εδώ πέρα τώρα, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Αλλά δεν δημιουργούν και μεγάλα ερωτήματα, μεγάλη αποδία, γιατί δεν είναι καινούργια. Αυτά διαχρονικά υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και προσπάθεια εκμετάλλευσης της μουσουλμανικής μειονότητας και από τα αστικά κόμματα και από το τουρκικό προξενείο, και από αυτή την άποψη εμείς καλούμε τους ανθρώπους εκεί πάνω, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, να σκεφτούν ταξικά. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε πως ο μόνος διαχωρισμός που υπάρχει είναι αυτός. Δηλαδή ότι η μειονότητα εκεί δέχεται όλη την εκμετάλλευση που δέχονται και οι υπόλοιποι Έλληνες εργαζόμενοι στα ζητήματα τα εργασιακά, ίσως και πιο πολύ ορισμένες φορές, στα ζητήματα της εκπαίδευσης των παιδιών τους, στα ζητήματα της υγείας, των νοσοκομείων, των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν και τα σχετικά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να παλέψουν μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους για να γίνει καλύτερη κατάσταση στη ζωή. Όταν λέτε για επικίνδυνα παιχνίδια, βάζετε σε αυτό το προξενείο προφανώς. Βάζετε όμως και την επιχείρηση εργαλειοποίησης του κυρίου Μητσοτάκη προεκλογικά. Όλα τα βάζουμε. Όλα τα βάζουμε. Είναι πολύ επικίνδυνα παιχνίδια και μάλιστα σε συνθήκες, αυτό είναι το πιο βασικό στη συνθήκη, που γίνεται έντονη συζήτηση μέσα στο ΝΑΤΟ και μεταξύ και της ελληνικής κυβέρνησης, της προηγούμενης, όχι της υπηρεσιακής, της προηγούμενης, αλλά και των κομμάτων που στηρίζουν τον ατοϊκό προσανατολισμό, για διευθέτηση επώδυνη των ελληνοτουρκικών ζητημάτων εφόλης της ύλης. Και σε αυτό το ζήτημα, σε αυτό τον επώδυνο συμβιβασμό για τα σύνορα, για τα ζητήματα στη θάλασσα, στο Αιγαίο, για την ενέργεια κτλ., είναι από τις πιο καυτές πατάτες που θα έχει να διαχειριστεί η επόμενη ελληνική κυβέρνηση. Όταν λοιπόν εμπλέκεται σε αυτό και αυτή η υπόθεση με τη μουσουλμανική μειονότητα, είναι ένα κοκτέιλ που μόνο σε καλό δεν θα βγάλει τους λαούς μας, το λαό τον ελληνικό, το λαό τον τουρκικό, τις μειονότητες κτλ. Οι μειονότητες θα έπρεπε να είναι γέφυρα φιλίας μεταξύ των λαών και όχι να είναι αυτό που τώρα προσπαθούν οι υπεριαλιστές, οι νατοϊκοί, όσοι στηρίζουν αυτόν τον προσανατολισμό, τελικά να γίνει. Κύριε Αλέπη, να έρθω σε εσάς. Τελικά, τι κουβεντιάζουμε σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, την διπλή? Κουβεντιάζουμε τα θέματα που ασχολούν τον κόσμο? Θα έπρεπε να τα κουβεντιάζουμε λίγο περισσότερο? Μήπως υπάρχουν ευθύνες και όλων των δημοκρατικών κομμάτων για στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο αναλώθηκαν πάρα πολύ στο αν θα συγκυβερνήσουν ή αν συγκυβερνήσουν και η δεξιά παρελάβει? Εμείς κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να κουβεντιάσουμε. Προελάβει, μάλλον, συγγνώμη. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να κουβεντιάσουμε για την ουσία των ζητημάτων και για την επόμενη μέρα, το τι έρχεται για τον εργαζόμενο λαό μας. Για τον εργαζόμενο λαό μας, λοιπόν, έρχεται μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που έχει να εφαρμόσει αντιλαϊκά μέτρα. Θα έλεγε κανείς κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης και όχι απλώς μια από τα ίδια. Μπροστά μας είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή ένα μνημόνιο, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, είναι ο νατοϊκός προσανατολισμός της χώρας, είναι η επίθεση σε όλα τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Και εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε, ακριβώς επειδή είναι αυτή η κατάσταση, είναι ζωφερή η κατάσταση για το λαό μας, ότι αυτό που χρειάζεται είναι ισχυρή, μαχητική, εργατική, 100% αντιπολίτευση. Αυτό δεν μπορεί να το εξασφαλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Κατά τη γνώμη μας είναι μια βολική συμπολίτευση, γιατί συμφωνούν στο βασικό προσανατολισμό,
αυτών των ζητημάτων. Δεν είναι ίδια κόμματα. Αν ήταν ίδια κόμματα, θα ήταν ένα κόμμα. Αλλά έχουν συμφωνία στο γενικό προσανατολισμό και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορεί να ακουμπήσει πάνω τους ένας εργαζόμενος, ένας αυτοαπασχολούμενος, ένας νέος άνθρωπος, ένας συνταξιούχος. Ακριβώς λοιπόν, γιατί από αυτά που μεσολάβησαν αμέσως μετά τις προηγούμενες εκλογές, μπορεί να βγουν συμπεράσματα ουσιαστικά. Από το έγκλημα στη ζώνη στο Πέραμα, από τους πληστηριασμούς. Από όλα αυτά δηλαδή που θα ζήσουμε ακόμα πιο έντονα το επόμενο διάστημα, καλούμε το λαό μας, όλους όσους έκαναν το βήμα και ψήφισαν το κόμμα μας να το ξανακάνουν και ακόμη περισσότερους αγωνιστές, προοδευτικούς ανθρώπους, αριστερούς να κάνουν αυτή την κίνηση, γιατί καμία κυβέρνηση δεν θα είναι παντοδύναμη αν είναι δυνατό το ευρατικό κίνημα και αυτό έχει ως προϋπόθεση το ισχυρό ΚΚΕ. Αλλά κι εσείς δεν φαίνεται να θέλετε να βοηθήσετε λίγο σε ό,τι αφορά τον πολιτικό διάλογο και την πολιτική συνεργασία, έτσι ώστε να μην είναι ο Μητσοτάκης ή όποιος Μητσοτάκης παντοδύναμος? Όχι, εμείς ίσα ίσα. Θα πολεμήσουμε το Μητσοτάκη όπως το κάναμε 4 χρόνια με νύχια και με δόντια. Και μέσα στην πανδημία όπως το κάναμε. Ναι, λέω και σε πολιτικό επίπεδο. Και σε πολιτικό επίπεδο. Και σε πολιτικό επίπεδο μιλάω. Και μέσα στην πανδημία και μέσα στη Βουλή όπως κάναμε και καταψηφίσαμε όλα τα νομοσχέδιά του. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% του νομοσχεδίου του, το ΠΑΣΟΚ το 70% των νομοσχεδίων του, θα τον πολεμήσουμε όπως κάναμε και ακόμη περισσότερο. Τώρα κρίνεται ο καθένας από το τι επιλέγει και πώς πορεύεται. Πάντως αν κάποιος πορεύεται με τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, τα πράγματα είναι δεδομένα. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτούς. Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή. Επειδή ας πούμε, έχουμε τώρα το ζήτημα με τους πληστηριασμούς, που είναι ένα πολύ σοβαρό λαϊκό πρόβλημα. Έτσι δεν είναι? Που απασχολεί, και τώρα μόλις ενημερώθηκα για την γειτονιά μου, για ένα πληστηριασμό πάει να γίνει και θα γίνει κινητοποίηση. Τι έγινε με τους πληστηριασμούς, τι συνέβη με τους πληστηριασμούς, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα με τους πληστηριασμούς? Σε ποια γειτονιά, κύριε Αλέπη, σε ποια γειτονιά? Στην Ιωνία, Φιλαδέλφια κτλ. Αλλά δεν, εδώ θα γίνουν 700.000. Δηλαδή. Τι είχαμε με τους πληστηριασμούς? Τα κόκκινα δάνεια πέρασαν στα φαντς, κατά το λαϊκότερον κοράκια. Επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε ιδιώνυμο αδίκημα. Λέτε ακριβώς τα ίδια ψέματα με την Δημοκρατία. Ιδιώνυμο... Εγώ σας ακούω 5 έγινε λεπτά, ιδιώνυμο... δεν σας διακόπτω, έγινε αλλά ανησάφη. Έγινε εσείς ιδιώνυμο... που συνταχθήκατε με βουλημία, με το αντισύζα μέτωπο, που δια του γραμματέας μη σας με λέγατε ότι ήταν η χειρότερη δεν κυβέρνηση. Λέω να είσαι ευγενικός, δεν λέω να είσαι. Καταρχήν κύριε Κλαβιανέ, υπάρχει ένα εντάξει. Έγινε ιδιώνυμο αδίκημα. Έγινε ιδιώνυμο αδίκημα. Μη με διακόπτης. Έγινε ιδιώνυμο αδίκημα ο αγώνας ενάντια στον πληστηριασμό. Μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ. Δεν σας έχουμε διακόψει καθόλου. Περιμένετε. Όχι, εσείς δεν με διακόψετε. Βάλτε και με διακόψετε. Η εκπομπή σας είναι ευγενική. Περιμένετε όμως. Όλοι ευγενικοί. Όλοι οι παρόντες είναι ευγενικοί. Είναι άλλο πράγμα το ότι έγιναν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Δεν έγιναν, ήταν σε αναστολή. Ότι θεσμοθετήθηκαν. Δεν έγιναν, σωστά. Άλλο πράγμα ότι άνοιξαν όπως λέτε, οι πόρτες στα κοράκια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αναφέρεστε. Και μετά η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε το έγκλημα. Σε κυβερνητικά πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο είχαμε δύο διαφορετικές απόψεις. Η μία ήταν της Νέας Δημοκρατίας πανταχτσίδες, να τους πάρουν τα σπίτια. Η άλλη ήταν ότι πρέπει να υπάρξει προστασία με διάφορους τρόπους. Δεν κουβεντιάσαμε το δεύτερο. Του τελικά προκουσίθηκε ως λέμε... κυβερνητική λύση το δεύτερο. Καμία παρέμβαση. Επίσης, δεν ξέρω πώς είναι υπέρ των μονοπωλίων η άποψη να φορολογηθούν τα έκτακτα κέρδη των δηληστηρίων. Αυτό δεν με ακούγεται. Ξεκινάω με το δεύτερο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι είναι προκλητικό ότι με όλες τις κυβερνήσεις το 95% των φόρων το πληρώνει ο λαός και το 5% οι βιομήχανοι. Στη χώρα μας δε συμβαίνει και το εξής ωραίο. Οι εφοπλιστές. Δηλαδή, κάποιοι από τους πιο μεγάλους βιομήχανους, έτσι δεν είναι, φοροαπαλλάσσονται ή μπορούν να φορολογηθούν εθελοντικά. Αυτό είναι δική μας πρωτοτυπία. Άρα, γιατί να μην είναι, δική μας πρωτοτυπία. Άρα, εμείς λοιπόν λέμε να φορολογηθούν όλοι. Είμαι όλοι οι βιομήχανοι. Και λέμε να καταργηθεί. Άρα και τα υπερκέρδη να φορολογηθούν. Όλοι οι βιομήχανοι να φορολογηθούν. Ναι, και τη ενέργεια και οι εφοπλιστές. Εσείς μπορείτε να θέλετε και άλλα πράγματα. Όχι, με ρωτάτε τι υποστηρίζετε. Δεν συμφωνείτε στο μήνυμα. Όχι, αφήστε το μήνυμα. Δηλαδή, μέχρι να φορολογηθούν όλοι πλήρως, να μην φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Όχι, εμείς λέμε να φορολογηθούν και τα δηληστήρια
και οι εφοπλιστές και οι μεγαλέμποδοι και οι μεγαλοξενοδόχοι που κονομάνε τα ντερά τους πάνω στον υδρότα μας, λέμε να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα τρόφιμα, στο πετρέλαιο, είναι, στην ύδρα της επικοινωνίας. Είναι κρυστάλλινη αυτή η θέση του Κουκού, γιατί καταλαβαίνουμε απόλυτα. Αλλά εγώ ρωτάω κάτι άλλο όμως. Μέχρι να φορολογηθούν όλοι αυτοί που λέτε, σύμφωνα με τη θέση του Κουκουέ την πάγια, να φορολογηθούν εντωμεταξύ τα υπερκέρδη των δηληστηρίων και να κυβερνάει η δεξιά και να μην φορολογούνται. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Πολλές φορές τίθεται και τέτοια ερωτήματα. Όχι, όχι, κοιτάξτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως μετά τις εκλογές έστειλε ένα ραπόρτο εδώ. Δεν μπορεί να είναι μίνιμουμ τα πράγματα. Με το μίνιμουμ προέκυψε το ναυάγιο. Τι θα κάνεις με το μίνιμουμ? Με την εγκληματική οργάνωση Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ. Να δολοφονεί τον κόσμο. Άρα εδώ ασχολούμαστε με όλα τα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έστειλε λοιπόν ένα ραπόρτο και λέει: ταμείο ανάκαμψης, πάγωμα μισθών, πάγωμα τριετιών, πάγωμα συντάξεων, πράσινα χαράτσια, φόροι. Ή συγκρούεσαι φόλη τη ύλη. Γιατί στι ύλε και άλλα κόμματα είχαν. Ωραία. Ή συγκρούεσαι φόλη τη ύλη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, ή δεν συγκρούεσαι. Αυτή είναι η άποψη. Να μα πει και ο κ. Καραμέρο την άποψή του. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να αντιπαρατηθώ με το ΚΚΕ, το οποίο συντάχθηκε με βουλημία στο αντιμέτωπο, στο αντισύριζα μέτωπο και δια των δηλώσεων του γραμματέα του πριν τι εκλογέ τη 21η Μαΐου. Χαρακτηρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, τη ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ότι δεν είπε έτσι. Δεν έχουμε ξαναπεί και οι ίδιοι στο ίδιο κανάλι. Εδώ ούτε έχουμε μια κυβερνητική πρόταση. Είμαστε ένα κόμμα εξουσίας. Καταθέτουμε σχέδιο, πρόγραμμα. Δεν ξοδευόμαστε σε ανούσια αντινατοϊκή και φιλεργατική πολιτική. Αλλά έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν μιλάμε για πράσινα χαράτσια όταν όλος ο πλανήτης μιλάει για την πράσινη μετάβαση, την ανάγκη των μικρομεσαίων. Θα πείτε κι άλλες τώρα. Ναι. Πείτε ό,τι θέλετε. Αυτό, αλλά, αυτό είναι. Εντάξει, είναι μια μπίζνα του κεφαλαίου. Μπίζνα του κεφαλαίου. Εμείς, κύριε Αλέπη, μπροστά σε αυτό, καταθέσαμε πρόταση και κάναμε νομοθετικό πλαίσιο. Αυτοί που λέτε να φορολογήσετε. Δεν σας διακόπτω, συγγνώμη. Αυτοί που λέτε να φορολογήσετε. Αυτοί που λέτε να φορολογήσετε. Είναι αυτοί που προωθούν την πράσινη ανάπτυξη. Αυτοί που λέτε δίθεν ότι θα φορολογήσετε. Για πρόσβαση των νοικοκυριών και των φυσικών προσώπων στις ΑΠΕ και όχι μόνο στις μεγάλες εταιρείες και μιλάμε ξεκάθαρα για φορολόγηση των υπερκερδών. Εσείς μιλάτε για τους εφοπλιστές και καλά κάνετε, αλλά δεν μιλάτε καθόλου για τις τράπεζες, δεν λέτε κουβέντα για τα ιδιωτικά κολέγια και την επαγγελματική κατάρτιση και τα 3 δισεκατομμύρια που υπάρχουν το χρόνο. Και ξέρετε πολύ καλά γιατί δεν λέτε κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Και απευθυνόμαστε στους πολίτες, προκειμένου στις 26 να μην συγκροτηθεί αυτό το ανεξέλεγκτο καθεστώς που θέλει ο κύριος Μητσοτάκης και οι συνοδοιπόροι του, με μια ισχυρή ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ. Με προγραμματικές προτάσεις, με ουσιαστική αντιπολίτευση. Κάθε εβδομάδα διαγράφει και έναν υποψήφιό τον κύριο Μητσοτάκης. Κάθε τρεις μήνες στα τέσσερα χρόνια απέπεμπε και κάποιον από την κοινοβουλευτική ομάδα ή κάποιον υπουργό. Από την αντιπολίτευση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος κάνει γόνιμη ουσιαστική αντιπολίτευση. Ποιος καταθέτει παράλληλα προτάσεις. Ποιος βλέπει τα ζητούμενα για την ελληνική κοινωνία, για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ονειρεύονται, έχουν όραμα. Ακούνε για την ψηφιακή μετάβαση, ακούνε για την πράσινη μετάβαση, ακούνε για την τεχνητή νοημοσύνη και θέλουν μια ρητορική, μια πρόταση, ένα κόμμα προοδευτικό, σύγχρονο, αριστερό, πράσινο, το οποίο να τους δίνει λύσεις. Και όχι με τη ρητορική τώρα περασμένων δεκαετιών. Μόνο το σεβασμό στην ιστορία του ΚΚΕ. Αλλά όταν δόθηκε και ευκαιρία, πετάγανε πέτρες στην απλή λογική. Τελείωσε το παράμυθι. Πάμε τώρα σε εκλογές με πλειοψηφικό. Είναι ή Μητσοτάκης ή ΣΥΡΙΖΑ. Οποιαδήποτε άλλη ψήφος ευνοεί και κάνει χαρούμενο τον κύριο Μητσοτάκη. Το ξέρουμε πολύ πια αυτά, και ξεκαθαρίστηκε αυτές τις 20 μέρες. Σας δίνω και χρόνο να μην σας αφάω όλο. Ναι, λέω ότι αυτά είναι τα παλιά που έλεγε το Πασόκ, ότι κάθε ψήφος πάει. Εντάξει, αυτό είναι το δίλημα. Ναι, αλλά για μας. Είναι ιστορική θέση του Κουκουέ. Τι να κάνουμε το δίλημα τώρα. Για απλή αναλογική είναι ιστορική θέση του Κουκουέ. Κοιτάξτε, είναι άλλο η απλή αναλογική. Και άλλο η απλή αναλογική. Είναι άλλο η απλή αναλογική. Το οποίο είναι ένα εκλογικό σύστημα στα πλαίσια αυτού του συστήματος που ζούμε, που αποτυπώνει την ψήφο ως ψήφο. Αφήστε με να σας πω, αποτυπώνει την ψήφο ως ψήφο και δεν κλέβει όπως κάνει τώρα αυτός εδώ ο νόμος. Ναι. Και είναι άλλο. Και φυσικά δεν είχαμε ψηφίσει, γιατί δεν ήταν ακριβώς. Ναι, δεν είχαμε ψηφίσει το 3%. Το 3%. Το πιτσαρχείο το φυσικά. Και είναι άλλο η απλή αναλογική όμως, και είναι άλλο οι προγραμματικές συγκλήσεις. Προγραμματικές συγκλήσεις γίνονται στη βάση προγραμμάτων. Ποιος συγκλίνει με ποιον. Μην μπλέκουμε το εκλογικό σύστημα με την προγραμματική σύγκληση. Σωστό. Δηλαδή, εμείς δεν είπαμε. Τη συζήτηση απορρίψαμε. Όχι, απορρίψαμε τη συζήτηση, γιατί μια η συζήτηση γίνεται τώρα, εδώ δεν είμαστε αφελείς. Την απορρίψαμε γιατί θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
Γιατί περί αυτού γίνεται ο λόγος. Να ακούσω να λέτε τη λέξη Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία και τι στον κόσμο. Περί... Κάθομαι, δεν σας παρακολουθώ. Η συζήτηση γίνεται. Η συζήτηση γίνεται, είπαμε. Το Μητσοτάκη τον πολεμήσαμε εμείς. Εσείς λέγατε θα λογαριαστούμε μετά. Όταν κατεβαίναμε στον δρόμο και κάναμε απεργίες, κύριε, εσείς λέγατε ενάντια στην απεργία και λέγατε μόνο με την ψήφο μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς όταν τον πολεμήσαμε στην πανδημία και σπάσαμε απαγορεύσεις, εσείς λέγατε υπουργός κοινής αποδοχής. Όταν εμείς τον πολεμήσαμε στα ναυπηγεία. Να καταλάβω κάτι. Γιατί είναι εναντίον των. Όταν εμείς τον πολεμήσαμε στα ναυπηγεία. Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν τον πολεμήσαμε στα ναυπηγεία. Εσείς πήγατε και ψηφίσατε το νομοσχέδιο για τα ναυπηγεία. Για να μεγαλώσετε το χωράφι σας. Πήγατε, εδώ η ελληνική κοινωνία. Μα πήγατε και ψηφίσατε το νομοσχέδιο. Εκεί που χαμογελάγανε δίθεν οι εργαζόμενοι. Για την ειδική οικονομική ζώνη. Άρα αφήστε τα αυτά. Πείτε τα αυτά σε μια συγκέντρωση. Εδώ ο κόσμος θέλει προτάσεις. Θέλει λύσεις. Εσείς δεν λέτε ναι ούτε στα δημοτικά συμβούλια για το που θα μπουν τα δέντρα. Στα δημοτικά συμβούλια στηρίξτε τον κύριο Παχατουρίδη. Ρίξτε τον κύριο Παχατουρίδη, τον εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας, και επίσης κάντε και συνάντηση μαζί με Νουδού Πασόκ για να πείτε στην Πάτρα να φύγει ο Πελετήτης. Αφήστε και τα δημοτικά συμβούλια λοιπόν. Πάνε και τα δημοτικά συμβούλια. Άρα λοιπόν, με νατοϊκότερο των νατοϊκών και με εκφραστή του Ευδομονοδρόμου, είναι φανερό ότι το ΚΚΕ δεν μπορεί να συμφωνήσει. Δεν υπήρχε συνάντηση. Υπήρξε συνάντηση. Πώ αφήνεται τα λέει. Εντάξει, αφού έγινε συζήτηση. Έγινε συζήτηση για το πώς αν βγει. Δεν μπορούν να συνεχθούν σε τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία συνεχθούν. Για το να φύγει ο Πελετήτης από την Πάτρα. Καλό, ο Πελετήτης δεν θα φύγει από την Πάτρα, θα βγει από την πρώτη Κυριακή. Βεβαίως, όμως. Έγινε συνάντηση. Αφού τα έδειξε τηλεόραση, να κάνουμε. Λυπάμαι για τον λογαριασμό του. Μια σύντομη κουβέντα ανεξάρτητα από ότι. Επειδή χθε υπήρξαν και οι δύο. Απλώς για την αποκατάσταση του ότι είχε πει ο κ. Κουτσούμπας. Το διαβάζω εγώ από το site του Κομμουνιστικού Κόμματος, 26 Απριλίου στην ΕΡΤ, λέει. Όχι η προοδευτική, όχι η αριστερή δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ήταν απλά μούφα, ήταν και η χειρότερη κυβέρνηση και το χειρότερο μνημόνιο που έφερε όλων των εποχών. Να πω όμως. Από τότε έχουν γίνει 10. Ναι, αλλά αναφέρθηκε κάτι μισό λεπτό. Λυπάμαι. Αναφέρθηκε κάτι ένα δευτερόλεπτο. Καλά, τη δίκη. Όχι, υπάρχει και από κάτω. Έχει 10 φορές πει ο κύριος Κουτσούμπας, το ΚΚΕ δηλαδή, έχει πει 10 φορές ότι κάθε επόμενη κυβέρνηση στο βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε. Κάθε επόμενη κυβέρνηση. Άρα ήταν η χειρότερη. Μέχρι την επόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα αυτοί που θα έρθει θα είναι ακόμη χειρότεροι. Είναι σαφές. Τα έχουμε πει 10 φορές. Για να είμαστε σαφείς, το ότι το είπε ήταν λάθος. Μετά μην το διόρθωσε. Αφού και τώρα είσαστε έμπειροι, μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Μια τελευταία κουβέντα του κύριου Καραμερό, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Υπήρχαν χθες και οι δύο διακαναλικές, Τσίπρα και Μητσοτάκη. Να δούμε και γι' αυτό αν θέλει να σχολιάσετε κάτι. Νομίζω ότι εμείς στη δυνατότητα που είχαμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το πρόγραμμά μας, γιατί η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης έχοντας έτσι μια επικοινωνιακή υπεροπλία για την οποία δεν γκρινιάζουμε, είναι μια πραγματικότητα. Συνέβη και σε άλλες χώρες η προσπάθεια χειραγώγησης κοινής γνώμης μέσα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τις μεγάλες ιστοσελίδες. Έβαλε μια ατζέντα. Τι ήταν η ατζέντα ουσιαστικά? Η προεκλογική, η Ροδόπη και τώρα το μεταναστευτικό. Και μάλιστα με έναν πολύ διχαστικό τρόπο. Θα σου πω κάτι το οποίο μου κάνει αλγινή εντύπωση. Είχαμε αυτή την τραγωδία στην Πύλο με πάνω από 600 νεκρούς. Μακάρι να υπήρχαν ελπίδες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους που ήταν πάνω σε αυτό το σκαρί. Μετά το τριήμερο εθνικό πένθος, ήμουν στη Ζάνκη το Σαββατοκύριακο για περιοδία, έπαιξε σπότ της Νέας Δημοκρατίας που η πρώτη λέξη ήταν θωρακισμένα σύνορα. Έτσι. Που εμείς και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να φυλάσσουν τα σύνορα εθνικά και ευρωπαϊκά. Αλλά εδώ είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μια ενσωματωμένη ακροδεξιά πρακτική και ρητορική μέσα στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα αντανακλαστικά προοδευτικά στους πολίτες να κάνουν μια επιλογή στηρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή που μας έρχεται. Μένουν 3-4 μέρες ακόμα για να υπάρχει μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε. Γι' αυτό καλούμε τους πολίτες. Και τον κύριο Καραμέρο και τον κύριο Αλέπη που ήταν μαζί μας. Καλή επιτυχία στα κόμματά σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.